ηγήτρια των εκλογών αυτού του οργάνου να εκλέξει τη διάδοχη κατάσταση που λένε οι. Δεν φανταζόμουν ποτέ σε μια σύγχρονη δημοκρατία και σε ένα τέτοιο συλλογικό όργανο της σοβαρότητος και του κύρος του Ευρωβουλίου ότι θα υπήρχαν συνάδελφοι επιχειρηματίες με δημοκρατικές αριστερές καταβολές που θα έβαζαν, που θα τολμούσαν ή θα είχαν διανοηθεί ποτέ στη ζωή τους να εμποδίσουν την πλειοψηφία να διοικήσει. Έχω να κάνω αυτή την ώρα μόνο αυτές τις παρατηρήσεις. Γιατί τουλάχιστον εγώ έμαθα μέχρι τώρα ότι η αριστερά είναι συλλογικά τρόπος ζωής και συμπεριφοράς. Υπηρετεί αξίες και ιδανικά. Κάποιοι φαίνεται αυτές τις αξίες, Γιάννη Λιονάκη, τις ξεχνάνε. Και έμαθα επίσης, διαβάζοντας, γιατί δεν μπορώ να πω ότι είχα την τύχη ή την ατυχία να τα ζήσω, ότι στη σύγχρονη ιστορία καταγράφονται και κάποιοι άλλοι ως εφιάλτες. Έλα. Στην Αλεξάνδρα αυτό που ήθελα. Θέλω να μου συγχωρέσετε τη συγκίνηση τη στιγμή. Είναι μια τιμή για μένα πολύ μεγάλη και γι' αυτό το λόγο και υπάρχει αυτή η συγκίνηση. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του ΔΣΣΥΓΜΑ και αυτούς οι οποίοι με ψήφισαν, αλλά και αυτούς οι οποίοι δεν με ψήφισαν. Όταν αποφάσισα να βάλω υποψηφιότητα για αντιπρόεδρος, είχα πάρει μια απόφαση να προσπαθήσω να κάνω τα δύνατα δυνατά προκειμένου το επιμελητήριο να συνεχίσει από εδώ και πέρα, έστω και με σταθμό αυτή την εκλογή του Αντιπροέδρου, να είναι ενωμένο. Η παρέτηση του Προέδρου έχει γίνει δημοσίως, έχουν ψηφιστεί και τα πρακτικά. Άρα έχει γίνει. Μπράβο, σήμερα. Άρα λοιπόν. Έχει παραιτηθεί ο Πρόεδρος. Εγώ, εδώ έκανε την παραιτήση ο Πρόεδρος και τα πρακτικά το αναφέρουν. Εδώ έχει γίνει. Δεν πρέπει να γίνει η Διοικητική Επιτροπή να συγκαλυφθεί. Συνάδελφοι, μου επιτρέπετε να τελειώσω. Αν έχετε την καλοσύνη. Δεν ξεκινάς καλά. Δεν κατάλαβα. Πολύ ευχαρίστω. Εδώ είμαι. Αλλά κρακαδόρο δεν έχω μάθει να τους ακούω. Θα ακούσετε, θα σας ακούσω και αν θέλετε το ψηφίζουμε. Εντάξει. Επειδή σέβομαι το πρόσωπο του Γιάννη, γι' αυτό ήρθα εδώ. Πού έμαθε σπεντάκι μα στη δημοκρατία σου, πού την έμαθε να μάθει κι εμεί. Μετά την εκλογή του αυτόματα μπορεί να μπει απάνω και να προεδρέψει. Μην μιλάς άλλο! Κάτι μας δεν μπορεί να προεδρέψει ο κύριος! Πρέπει να καταλάβει! Μπορεί να προεδρέψει ο κύριος!
υποψήφιό σας. Καν δεν αναφερθήκατε στον υποψήφιό σας. Σας παρακαλώ πολύ να τελειώσω. Σας παρακαλώ πολύ να τελειώσω. Καν δεν αναφερθήκατε. Πρόλαβε αυτός και το έκανε. Εγώ δεν θα σας δώσω συγχαρητήρια για την παιδί. Πρόλαβες εσύ και μου έδωσες το κέντρο. Θα σας δώσω συγχαρητήρια. Εσείς είσαστε ο πρώτος, δεν είμαι εγώ ο πρώτος. Εσείς είχατε την μυστική πολιτική που χρησιμοποιήσατε. Και κατά δεύτερον, σήμερα σας παρακαλώ πολύ, δεν μπορεί να προεδρεύσει ο κύριος. Δεν θα ακούσουμε τι θα πείτε εσείς. Αυτή τη στιγμή έχω εκλεγεί από το σώμα. Έχετε εκλεγεί για το επόμενο, κύριε. Σήμερα έχουμε πρόεδρο του Δημοσίου. Να μιλήσω λιγάκι. Ούτε ο κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε η μελλοντική νομοθεσία αναφέρεται σε αυτού του είδους λεπτομέρειες. Όμως, έχουμε ως δεδομένο, μισό λεπτάκι, έχουμε ως δεδομένο το εξής. Σήμερα έχουμε μια ημερήσια διάταξη με κάποια θέματα. Μεταξύ αυτών των θεμάτων ήταν και η εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου και ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα ημερήσιας διάταξης. Για τα οποία σαφώς έχει προετοιμαστεί ο δεύτερος αντιπρόεδρος. Εφαρμόζουμε την απόφαση. Λέμε αυτό. Αν συμφωνούμε λοιπόν με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από την ώρα που η απόφαση αυτή παίρνει σαν κακιό, θα ισχύει. Υπάρχει καμία αμφιβολία, κύριε Λαδακίδη, ότι σήμερα. Όχι, δεν είναι ο Ιωαννάκη. Είναι η δημοκρατική ερμηνεία. Υπάρχει κανένα εδώ πέρα που να αμφισβητεί την απόφαση. Αμφισβητεί κανεί ότι σήμερα την ώρα που μιλάμε πρώτο αντιπρόεδρο του Μελετηρίου είναι ο κ. Τσάπη. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν δεν το αμφισβητεί κανένα, αφήστε τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του. Λόγω από κάτι άλλο. Γιατί έχουμε και βάζουμε μέσα. Σε ορισμένα χωριά δεν φοράνε. Φοράνε στου αδέλφου. Αξιότιμοι κύριοι, αν μου επιτρέπετε. Η παρέτησή του έχει παρατηρηθεί από το συμβούλιο το οποίο έχει γίνει στις 15 Εβδόμου. Δεν ξέρω βέβαια, σας μεταφέρω αυτό που μου είπε. Θεώρησα ότι ήταν καλό να επικοινωνήσω μαζί του. Μήπως μπορέσουμε να διευκολύνουμε την διαδικασία. Εθήματα επιβολήσεων στο μαντίο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό! Κάνε μου την κάλυψε, παρακαλώ. Κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω! Απαντήστε, κυρία Διευθυντρία, στον κύριο! Σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Κύριε Διευθυντρία, να σας ρωτήσει. Τώρα μιλάω εδώ. Τέλος. Αυτά στην εταιρεία σου. Είναι νόημο να γίνει συμβούλιο του μεταβλή. Το επόμενο θέμα. Έκανε μια πρόταση ο κύριος Κούκλας. Λοιπόν, το επόμενο θέμα. Κυρία Διευθυντρία, πρέπει να μου δώσουν και το λόγο. Γιατί δεν την αφήνει. Αυτή είναι η δημοκρατία που επικαλείσαι. Γιατί δεν αφήνει. Το επόμενο θέμα. Εδώ κύριοι συνάδελφοι, προτείνω την αναβολή των θεμάτων επειδή άπτονται των οικονομικών του εκπαιδευτηρίου